είναι το αυτονόητο. Πολύ φασαρία, ρε παιδί μου, πολύ φασαρία. Μπλέξανε και τον Ολυμπιακό. Μην είναι δυνατόν το που βάλει τώρα να το ρίξεις κάτω. Δεν γίνεται. Δηλαδή πήγε ο Γεωργίας, τον είπε ο Μελισανίδης, αυτό το άβουλον τον Γεωργία. Πουλάκι μου λέει, ξέρω εγώ, πες εκεί την ιστορία. Εμένα που το είχε πει ο Καλαϊτζίδης τρεις μέρες μετά. Αυτό το match. Ναι. Δηλαδή, αν είναι στημένο ή δεν είναι στημένο. Εγώ θα πω την ιστορία τη δικιά μου. Είχα βρεθεί με τον Καλαϊτζίδη τέσσερις μέρες μετά το match. Ήταν χειμώνας. Το 13. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είχα πλακωθεί στις μπουνιές με έναν τύπο την ημέρα του match, την ώρα του match, γιατί είχα. Το έβλεπα το πρώτο ημίχρονο στο Καψής και έφευγα με την οικογένειά μου να πάω στην Τούμπα, στη γειτονιά μου να το δω ένα τέταρτο. Και μου βγήκε ένας από ένα στενό εκεί στην Κλεάθος, ένας χοντρός, και δεν τον άφησα να περάσει, να το δώσω προτεραιότητα. Κοίταξα τον καθρέφτη πίσω, είχε να πούμε άδειος ο δρόμος, χειμώνας καιρός. Άρα με, γιατί βρίζεις ρε φίλε, εγώ ήμουν πολύ ήσυχος, θα πούμε. Είμαι κολλόπεδο, μου λέει, στην ηλικία μου, κάνα δύο χρόνια πιο μεγάλος. Κατεβαίνω κάτω, του λέω ρε φίλε, δεν μιλάς σωστά και τέτοια. Με βλέπεις σε μειονεκτική θέση, έχω γυναίκα, παιδί και ιστορίες. Με τις φόρμες, εγώ πάντα δεν φορώ παπούτσι, παντοφλέ και μαγλιστράι, πάντα, γιατί θα βρεθεί ο μαλάκας, θα γίνει φασαρία, δεν υπάρχει περίπτωση. Σου κάνω κουφάλα, λέει, με εσάς ξέρω εσάς, δεν με ήξερε. Σε ξέρω, μου λέει, εσένα πρέπει να ήσουν, να λέει, πρέπει να είσαι Καρασγέρης. Καμιά διαφήμιση θα μίλησε, θα το πέρασε το Ματέος, παντών. Σε σκίσω, λέει, μπροστά στην κόρη σου, να σε δώσω μια. Οπ, βάζω το πόδι αριστερά, παίρνω θέση. Ναι, του λέω, σε παρακαλώ τώρα. Παπ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 α� Μου το στείνεις, ρε, που ξαπλώνω τον άλλον στις μπουνιές κάτω. Τον κάνω σκόνη, να πούμε. Με βλέπει η κόρη μου, η γυναίκα μου, ιστορίες. Τον παρατάω, ερμόφυρη, το φεύγω. Ήρθαν εκεί κάτι να το μαζέψουνε. Μου έκανε και μήνυση, τέλος πάντων. Πάω στο Ζάμπικ, 1-0-2-0-3. Τέσσερις μέρες μετά, συναντάω τον Καλαϊτζίδη. Και μου λέει την ιστορία που έχει πει μετά δύο χρόνια, εμένα. Μου τη λέει, γι' αυτό εγώ χρησιμοποιούσα την αμαρτωλή τη Βέρη για τα 3-0. Μου λέει, μπήκε ο Λαναρίς και λέει, πρέπει να πούμε στα παιδιά και αυτό και αυτό. Μου καλαγίδι σε μένα. Θα μου πεις, εσύ γιατί δεν το κατοίκεις, γιατί να το καταγγείλω. Και το κέρδος το δικό μου. Αλλά αφού έγιναν τα πράγματα έτσι, εγώ έλεγα για την αμαρτωλή τη Βέρια. Πέρασαν τα χρόνια, έπιασε ο Μελισανίδης τον Γεωργία να πει την ιστορία. Πήγε να τυχωθεί ο Μελισανίδης στο Μαρινάκι. Αυτή ήταν η ιστορία. Αυτή ήταν η ιστορία. Και τυχώνονται να πούμε κτλ. Να αυτό κτλ. Πάει το λέει. Πάει ο Καλαϊτζίδης, κακός για μένα, δεν έπρεπε να πάει, μην ασχολείσαι. Τελείωσε, πάει ο Αρβανιτής, πάει. Και γιατί κλείνει την πόρτα της Βέρειας. Ο ποδόσφαιρο, φουβρομιάριδες είναι όλοι. Όλοι στείλουνε μάτς. Όλοι οι πάντες στείλουνε. Πώς βγάζουνε λεφτά. Άντε τώρα. Το εύκολο χρήμα. Πάει στην Κίνα, πάει στην Ιαπωνία, πάει στις μάνας του τον Πάτο, πάει και παίζουν τα μάτς. Να πάει κάνεις τον ήρωα εσύ. Και βγαίνει Τσαμπουκάς τώρα η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και γίνεται αυτή η ιστορία. Θα πέφτει η Βέρεια, αλλά θα ήταν μεγάλο άλλο Πετρόπουλο εισαγγελέα να πάει μόνο η Βέρεια στον Κεάδα. Που και η Βέρεια κανονικά έχουν ακουστεί και άλλα παιχνίδια. Και με τον ΠΑΟΚ το 4-1 και άλλα παιχνίδια έχουν ακουστεί. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρει η ΚΙΠ και η ΚΙΠ βγάζει όπου την γουστάρει το θέμα. Άμα εγώ, ας πούμε, τα πάω καλά με το σύστημα, με καταχωρημένη η ΚΙΠ, ξέρω εγώ, κάνει 10 αμαρτίες. Δεν μπορεί να μην έχω κάνει. Όταν πάω ανάποδα στο σύστημα, βγαίνει σε γαμάει τα ράματα. Το σύστημα. Όταν πας με το σύστημα, λοιπόν, η Βέρεια πήγε με το σύστημα. Πήγε με τον Ολυμπιακό, πολύ ωραία κτλ. Ο Μαρινάκης έτρωγε με τον. Πώς λένε τον Αρβανιτίδη. Τώρα η Βέρεια έκανε μαγκές. Λέει, φεύγω από το άρμα, πάω στον άλλο, στον πάω κτλ. Τέλος πάντων, αν ήθελε ο Ολυμπιακός, μπορούσε να τη στήσει τη δουλειά και να τη ρίξει τη Βέρεια. Θα ήταν όμως πολύ προκλητικό αυτό και ο Ολυμπιακός πιθανότητα δεν το ήθελε. Οι δικαστές φοβούνται τον Μαρινάκη. Φοβούνται τον ισχυρό. Στην Ελλάδα έτσι είναι, έχεις λεφτά, έχεις εξουσία, οι δίκες είναι διαφορετικές. Τώρα πάω εγώ Βουκαρά, θα με σκίσουν. Βέβαια, η Βέρεια θα την πληρώσει τον χρόνο. Το λέω τώρα για να το γράψετε, θα μου στα βίντεο και να δείτε. Η Βέρεια τώρα απόφυγε και πήγε στο άρμα του ΠΑΟΚ. Θα δεις τι διαιτησία θα έχει και τι μπελάδες θα έχει και τι προβλήματα θα έχει. Θα πέσει η Β' Εθνική. Η πρώτη που θα πέσει φέτος θα είναι η Βέρεια. De facto, αυτό να το ξέρετε. Καθάρισε η Βέρεια. Καθάρισε η Βέρεια. Αλλά ουσιαστικά για να το κλείσουμε το θέμα, ήταν μια μαγκιά που πήγε να κάνει ο Μελισανίδης στο Μαρινάκι για μένα.
Αλλά δεν του πέρασε και λέει ο Μελισσανίδη, ο Μαρινάκης, κοίταξε να δεις, κουμάντο ακόμα κάνω εγώ. Βγες εσύ άλβα εθνική, πλήρωσε κανένα μπέχτη, γιατί ούτως ή άλλως Μελισσανίδη του λέει, έριξε την ομάδα στη γάμα εθνική, την πήγε στη Β', την πήγε στην Α, δεν έβαλε λεφτά, το μπάτζετ είναι χαμηλό, από τα κέρδη, τα εισιτήρια για τις διαφημίσεις και τα τηλεοπτικά, οικονόμαγες. Πάνε πάνω λοιπόν, κάνε την Αγία Σοφιά, κάνε και πέντε μεταγραφάρες και έλα να με χτυπήσεις. Αλλά το σύστημα το ελέγχω εγώ. Το σύστημα το ελέγχω εγώ. Ουσιαστικά ήταν η νίκη του Ολυμπιακού στο παρασκήνιο, ήταν μια νίκη του Ολυμπιακού στο εξωαγωνιστικό, δείχνει ο Μαρινάκης ότι εγώ δεν κουνιέμαι. Ελέγχει ολόκληρα λιμάνια, έρχονται τα πλοία. Τι άμα είσαι αυτός. Περιμένω όμως του χρόνου αντιπολίτευση από την ΑΕΚ, γιατί θα περιμένω από τον Σαββίδη, τον Τίμιο, τον Ωραίο, τον Κιμπάρη και τον άλλο τον κοντό, τον, πώς το λένε, του Παναθηναϊκού. Δεν πρόκειται να δω κανένα πρωτάθλημα, δεν πρόκειται να δω καμία μαγιά που θα γίνει, ξέρω εγώ, ενάντια στον Ολυμπιακό. Η μαγιά ήταν ότι πήγανε να κάνουν στον Ολυμπιακό ιστορία ο Γεωργιάς με τον Μελισσανίδη, τον έβαλε εκεί τσιράκι του κτλ. Και του φάγανε, να πούμε, τη φόλα στη μάπα και είδανε ότι είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω από τον Ολυμπιακό στο παρασκήνιο. Στο παρασκήνιο. Και τώρα που προσπαθεί να πάρει την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας ο Ιβάν, πρέπει να πάρει άλλες 30 ενώσεις να πληρώσει και να πάρει την ΕΠΟ. Για αργότερα αυτά. Θα έρθει η ώρα που θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα μέσα στο μήνα. Η νίκη του Ολυμπιακού στο παρασκήνιο είναι δεδομένη συντριπτικά εναντίον του Μελισσανίδη και του Γεωργία. Γεια χαρά.